Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλωσορίσατε στο preview του Destiny 2. Ναι, είναι γεγονός, το Destiny 2 είναι και σε PC πια. Ίσως για μένα ένα από τα καλύτερα port τα οποία έχουν υπάρξει ποτέ. Και μιλάω για την beta αυτή τη στιγμή, το παιχνίδι δεν έχει γίνει launch. Είναι open beta για εσάς, εγώ το είχα και μια μέρα νωρίτερα, οπότε προλαβαίνετε μέχρι τις 31 του μήνα να μπείτε στο Battle.net και να κατεβάσετε το παιχνίδι, να παίξετε και να μου πείτε την άποψή σας και να δείτε και εσείς ο ίδιος το παιχνίδι. Και όσοι με έχετε στο Battle.net ή δεν με έχετε ακόμα και ψάχνετε παρεΐτσα, μπορείτε να με αντάρετε να παίξουμε μαζί. Θα πάμε λίγο τώρα να δούμε αρχικά το Quick Play. Το παιχνίδι στην beta αυτή τη στιγμή χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το Starting Mission, το οποίο μας βάζει μέσα στον κόσμο του Destiny, και καθώς περνάμε το Starting Mission μπορούμε να παίξουμε είτε Competitive, δεν ξέρω γιατί βάλαν Competitive, αλλά ok, είτε PvP που θα μπούμε να δούμε τώρα, ή είτε ένα συγκεκριμένο Mission το οποίο υπάρχει μέσα για τη διάθεσή μας. Αυτό που ήθελα να πω, ίσως το μόνο πράγμα που με ξενέρωσε, είναι ότι η Bungie αποφάσισε να μην στηρίξει το OBS και το XSplit, που είναι κυρίως τα προγράμματα streaming, οπότε αναγκαζόμαστε να το κάνουμε σαν full screen το stream και το βίντεο εδώ, όπως έγινε με το recording πρόγραμμα το οποίο έχω. Και μπορεί ίσως να σας φανεί ότι υπάρχουν κάποια θέματα με τα FPS, τα οποία δεν υπάρχουν. Το παιχνίδι, το maximum σε FPS που πιάσει είναι 200 μέσα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, με full ultra τα πάντα, έτσι, δεν χαμηλώσε κάτι. Και πάμε να δούμε λίγο εδώ, οι επιλογές είναι κλασικές, Hunter, Titan και Warlock. Εγώ παίζω με Titan, για ποιο λόγο, γιατί είναι πιο tanky χαρακτήρας και μ' αρέσει πολύ. Εδώ βλέπετε έχω βάλει την ασπίδα μου, με φάγανε κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Το παιχνίδι είναι άκρος διασκεδαστικό. Τι εννοώ με αυτό, πολλοί από εσάς έχετε παίξει κάποια free to play shooters, έχετε μπει, έχετε αγοράσει άλλα shooters. Θα σας σύστηνα ότι αυτές τις μέρες, μιας και το port είναι εξαιρετικό, αν το σύγκρινα με ένα παιχνίδι παρόμοιας εταιρείας, μιας και η Activision με την Blizzard έχουν συνεργασία και το είναι στο Battle.net το Destiny 2, το όλο social management του, μπορείτε να παίξετε, αν το PC σας σηκώνει το Overwatch, που δεν θεωρείται και βαρύ παιχνίδι, σηκώνει άνετα και το Destiny. Ίσως, κατά την άποψή μου κιόλας, θεωρώ ότι μάλλον το Destiny έχει λίγο καλύτερο optimization από το Overwatch. Δεν ξέρω πως μου έχει κάτι σαν ιδέα, αλλά θεωρώ ότι ήταν πιο smooth το Destiny από ότι το Overwatch, τουλάχιστον τώρα. Λοιπόν, εδώ παίζουμε Capture the Zone. Θα σας δείξω φυσικά και λίγο το story mode, δεν τράβηξα πάρα πολύ στο story mode γιατί δεν μ' άρεσε να σποιλάρω, είναι το mission, είναι ότι τα mission είναι για 3 άτομα, εμείς είχαμε μπει 2, κάναμε τις μπαρούφες μας, όπως καταλαβαίνετε δεν βγήκε και ό,τι πιο ευχάριστο. Έτσι λοιπόν, το Destiny είναι direct sequel από το προηγούμενο παιχνίδι. Για όσους το έχουν στο PlayStation θα μπορέσουν να μεταφέρουν ένα progress το οποίο είχαν, συγκεκριμένα πράγματα, δεν θα κάνουν full copy το progress το οποίο είχαν. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε το zone capture και να είστε έτοιμοι, γιατί μετά από αυτό σε λίγα δευτερόλεπτα από εδώ θα κάνουμε transition στο PvE κομμάτι, να δείτε και λίγο το mission πως είναι, όχι κάτι βαρύ τρελό, αλλά να είστε έτοιμοι. Σας αφήνω να απολαύσετε τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του PvP για να κάνουμε transition. Αυτό που θέλω κυρίως να πω είναι ότι το παιχνίδι είναι ultra fun όσο έχω παίξει την beta. Μπορείτε και εσείς να την κατεβάσετε όπως είπα και πριν, προλαβαίνετε. Είμαι πολύ χαρούμενος που το Destiny ήρθε σε PC και κυκλοφορεί γενικά παντού στα πάντα, διότι είχα κάνει την πρώτη ελληνική παρουσίαση του Destiny πάνω στην e-gaming.
λίγο πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Και ήμουν πάρα πολύ excited. Είχα παίξει λίγο στο PlayStation 3. Και μπορώ να πω, είχα παίξει την πέτα κιόλας τότε. Δεν έτυχε να το κράτησω πολύ στα χέρια μου. Αλλά θα προτείνω σε όσους από εσάς έχετε PC και έχετε τη διάθεση να κατεβάσετε την πέτα και να δείτε από μόνοι σας. Το παιχνίδι είναι must buy για μένα. Βέβαια θα κάνουμε και το video review. Αλλά προς το παρόν μένουμε στο μπείτε στην πέτα να παίξουμε και θα σας αφήσω με το super ability του χαρακτήρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, ελπίζω να απολαύσετε αυτό το γρήγορο preview και δείτε πως how a Titan kicks asses. Ο Titan Zagnafane, ο καλύτερος Titan του Destiny. Bye bye, στο επόμενο βίντεο τα λέμε. Destiny baby.